Τώρα θα αλλάξουμε για λίγο θέμα. Θα πάμε στη Θεσσαλονίκη να συναντήσουμε την Ελένη Ιατρού. Γιατί υπάρχει ένα σοβαρό πλέον θέμα, αρκετά πιεστικό για τη Θεσσαλονίκη, σε σχέση με τις προσφυγικές ροές από τον Εύρο, Ελένη. Καλή σας ημέρα και πάλι, Δημήτρη, από τη Θεσσαλονίκη. Προσφυγικές ροές σε συνδυασμό όμως με τις ελλείψεις που καταγράφονται στο αστυνομικό τμήμα, σώμα στην πόλη. Είμαστε μπροστά στο αστυνομικό μέγαρο. Είμαστε μέσα στην πόλη και εδώ για δεύτερο 24ωρο καταγράφουμε πρόσφυγες και μετανάστες οι οποίοι έρχονται, περνάνε από τον Εύρο και φτάνουν σε αυτό το σημείο και ζητάνε να πάνε σε κάποιο καν, να βρουν στέγη, φαγητό, εννοείται και κάποια πράγματα, χαρτιά βέβαια, για να μπορούν να κυκλοφορούν. Mm-hmm. Είναι δεύτερο 24ωρο. Πίσω μου βλέπουμε το ζευγάρι με το μωρό στο βάθος. Ναι, ναι. Ήτανε και χθες. Εδώ είναι συγγενείς και φίλοι, μια ομάδα ανθρώπων που πέρασαν τον Εύρο. Ήρθανε 2 ώρες πριν τα μεσάνυχτα. Όλα μικρά παιδιά βλέπω, ρε παιδί μου. Πολλά σε μωρά αυτό παιδιά. Το σημείο, μικρά, πάρα πολλά μωρά. Εγώ θα σου δείξω το μικρότερο. Εδώ πέρα ένα μωρό το οποίο κοιμάται ανάμεσα στις κουβερτούλες. Εδώ κοιμήθηκαν, Δημήτρη, όλη τη νύχτα. Ναι, ναι. Αυτό εδώ το κοριτσάκι είναι μόλις 4 μηνών. Mm-hmm. Δεν είναι όμως μόνο αυτό το πρόβλημα. Εδώ η κυρία πριν από λίγο μου έδειχνε insulin. Εδώ, and the others, έχει τις ενέσεις της. Μάλιστα. Δεν έχει ινσουλίνη, αλλά και να έχει ινσουλίνη mm-hmm. θα πρέπει να φάει. Δεν έχουν φάει. Χθες μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι που ήμασταν εδώ, μας λέγανε. Τι γίνεται, ρε παιδί μου, τώρα, τι λένε εδώ οι αρμόδιοι, τι θα γίνει. Για να αποσυμφορηθεί. Του έχουν παρατήσει εκεί μέσα στη μέση του δρόμου. Για να αποδείξουμε, για να δείτε ότι όντως είναι διαρκώς νέες φουρνιές, δηλαδή κάθε μέρα έρχονται κι άλλοι. Εγώ σας έδειξα που τους έχουμε καταγεγραμμένους στα πλάνα τα χθεσινά. Αυτοί που είναι σήμερα από το Αφρίν. Έχω κάποια από τα χαρτιά που τους έδωσαν την αστυνομική διεύθυνση Ορεστιάδας. Η υπογραφή και η ημερομηνία είναι 12 Τετάρτου. Εκδόθηκαν χθες, τα πήραν χθες και 10 το βράδυ φτάσαν Θεσσαλονίκη. Έχουμε Μάλιστα. μαζί μας τον Χρήστο Σιμεωνίδη, ο οποίος ήταν αντιπρόεδρος ενός αστυνομικών υπαλλήλων. Βεβαίως. Τι γίνεται με όλους αυτούς τους ανθρώπους, γιατί δεν προωθείται γρήγορα η διαδικασία να πάει για ταυτοποίηση, να πάρουν χαρτιά, να πάνε σε κάποιο κάμπι, ό,τι άλλο πρόκειται να γίνει. Καταρχάς την καλημέρα μου και τα χρόνια πολλά. Δυστυχώς το χθεσινό περιστατικό επισκιάζει την καθημερινότητα τη δικιά μας. Θέλω με τη σειρά μου να ευχηθώ τα συλληπιτήρια, τα ειλικρινή, στην οικογένεια του πιλότου. Τώρα όσον αφορά αυτό το θέμα αυτό δεν είναι καινούριο. Είναι ένα θέμα το οποίο μας βασανίζει σαν κοινωνία, σαν έθνος εδώ και πάρα πολύ καιρό. Έτσι. Δυστυχώς όλοι το έχουν εγκαταλείψει και το τι έχουν αφήσει. Τι κάνουμε τώρα, κύριε Σιμεωνίδη, εδώ. Έχουν αφαιθεί αυτοί οι άνθρωποι εκεί πεινασμένοι στη μοίρα του, χωρίς θέρμανση, χωρίς τίποτα. Συγγνώμη, δεν σα. Είναι στη μοίρα του, χωρίς θέρμανση. Μα να το πω, να το ολοκληρώσω, Ελένη. Οι μόνοι που ευαισθητοποιήθηκαν εδώ και 3 ημέρες είσαι εσύ. Και η ελληνική αστυνομία, κανένας άλλος. Κανένας δεν έδειξε ενδιαφέρον για αυτούς τους ανθρώπους. Η συνήθις διαδικασία ποια είναι? Πρέπει να, να ταυτοποιήσετε τα στοιχεία τους. Αυτό γίνεται σε όμορα τμήματα, άρα πρέπει περιπολικά να έρθουν και να τους πάρουν. Αυτά τα περιπολικά γιατί δεν έρχονται? Θα σας πω. Αυτή τη στιγμή στο νομό Θεσσαλονίκης κινούνται 16 περιπολικά, τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσουν την καθημερινότητα, να διευκολύνουν τους Έλληνες πολίτες και να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν και σε αυτό. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να πάνε πρώτα σε ένα αστυνομικό τμήμα να γίνει ταυτοποίηση των στοιχείων τους. Και από εκεί και πέρα, γιατί αυτή τη στιγμή τα κρατητήρια. Πού μπορούν να τα πάνε? Κρατητήρια. Αυτοί οι άνθρωποι θεωρούνται κρατούμενοι. Χώροι υπάρχουν για να φιλοξενηθούν? Αυτό ακριβώς τα έλεγα. Οι χώροι των κρατητηρίων της Διεύθυνσης Αστυνομίας είναι πλήρης. Πρέπει να αδειάσουν κάποια δηλαδή, άτομα. Έχουν και εμείς όλα με πρόσφυγες. Κάποια άτομα πρέπει να μετακινηθούν να πάνε στη Διεύθυνση Αλλοδαπών, ώστε για να μπορέσουν στο άσυλο να πάρουν το 30ήμερο κτλ. Να αδειάσουν θέση για να μετακινηθούν κάποιοι άλλοι από εδώ. Ισχύει ότι τρώνε από το δικό σας φαγητό, ότι τους δίνετε από τις θέσεις? Εντάξει, γίνεται μια προσπάθεια από την ηγεσία και από τους αστυνομικούς να βοηθηθούν αυτοί οι άνθρωποι, γιατί είναι ώρες νηστικοί κτλ. Αλλά αυτό το βάρος δεν μπορεί να το σηκώσει η αστυνομία. Πόσα άτομα είναι, για πόσο κόσμο μιλάμε? Αυτό το 5,84 την ημέρα για τους συντηρητές. Για πού λες, Δημήτρη, για μέσα στα κρατητήρια ή για αυτούς που είναι εδώ? Για εδώ και ναι, για εκεί που είσαστε τώρα. Στα κρατητήρια πόσο περίπου έχετε και εδώ πέρα πόσο περίπου είναι? Τα κρατητήρια της Διεύθυνσης Αστυνομίας, η χωρητικότητα στο νομό Θεσσαλονίκης, σε όλο το νομό, επαναλαμβάνω για να μην παρεξηγηθούμε, είναι 90 άτομα. Αυτή τη στιγμή, αν υπολογίσουμε το ΑΤΑΒ Λευκού Πύργου που είναι το κεντρικό τμήμα και είναι γεμάτο από άλλες αυτές, αν βγάλουμε από εκεί τα 15 και 12 να βγάλουμε από τη Μενημένη που είναι σε διαδικασία μετακόμισης, τα υπόλοιπα είναι πλήρη. Οι υπεράριθμοι αυτή τη στιγμή υπάρχουν στη Διεύθυνση Αλλοδαπών.
Mm-hmm. Όπου είναι πάνω από 50 με 60 παραπάνω από όσοι πρέπει να είναι στα κρατήρια τους. Και εδώ γύρω στα 50 άτομα είναι σίγουρα, είναι περισσότεροι μέσα στην πόλη. Το περίεργο και το παράδοξο, Δημήτρη, είναι ότι έρχονται εδώ, έρχονται Θεσσαλονίκη. Κάποιος προφανώς τους λέει πηγαίνετε στη Θεσσαλονίκη για να πάρετε, να αιτηθείτε ασύλου, να αιτηθείτε προσωρινών εγγράφων, ούτως ώστε να μπορείτε να κινηθείτε στην πόλη. Εμένα νωρίτερα μου μίλησαν άνθρωποι από εδώ, οικογένειες που θέλουν να πάνε σε κάμπ για σίγουρη στέγη και τροφή, γιατί έχουν μωρά παιδιά και ηλικιωμένους ανθρώπους. Είδαμε γυναίκες κάθε ηλικίας, από πολύ μικρές 17 χρονών μέχρι και 70. Είδαμε την κυρία άρρωστη. Αλλά άλλοι έρχονται γιατί θέλουν να πάρουν λεωφορείο, να μείνουν μια-δύο μέρες στη Θεσσαλονίκη, να πάνε στην Αθήνα και από εκεί να έρθουν σε επικοινωνία με άτομα του περιβάλλοντός τους και να φύγουν στην Ευρώπη, για παράδειγμα στο Λονδίνο. Ελένη, κλείνουμε εδώ. Όπου είναι ο πατέρας του και όλη η οικογένεια. Σε ευχαριστώ πολύ και τον κύριο Σιμεωνίδη, να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Και φεύγουμε τώρα να πάμε να καλημερίσουμε.